centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Μαγαλιά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στην Έλενα, καλημέρα στους ακροατάς. Καλή εβδομάδα, καλή χριστουγεννιάτικη εβδομάδα. Ναι, να είστε πάντα καλά Χρήστο, να είστε υγιείς και αυτό είναι που μετράει σήμερα στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας γενικά. Μακράν θα είναι νούμερο ένα ευχή για αυτές τις γιορτές. Είναι γεγονός. Τώρα, σε όλη την Ελλάδα γίνεται, θα λέγαμε, πανικός με το εμβόλιο. Έρχεται προς το τέλος της χρονιάς μετά τα Χριστούγεννα. Και φυσικά πάμε να δούμε τι θα γίνει και στο νομό μας. Εδώ τα εμβολιστικά κέντρα ουσιαστικά θα βρίσκονται στα κέντρα υγείας του τόπου μας, δηλαδή Καστοριά, Άργος και Μεσοποταμία. Είναι ή θα γεγονός... υπάρξει και κάτι άλλο? Ναι, όχι Χριστό, είναι γεγονός ότι όλο το φόρτο θα το πάρουν τα κέντρα υγείας. Μάλιστα. Το κέντρο υγείας Άργους Οριστικού, Μεσοποταμίας και το κέντρο υγείας Καστοριάς. Ναι. Για πείτε μας πώς θα το στήσετε όλο αυτό, δηλαδή για να καταλάβουμε τι θα γίνεται και πώς θα γίνεται. Χρήστο μου, εμείς ήδη είμαστε έτοιμοι και τα δύο εμβολιαστικά κέντρα είναι έτοιμα και στελεχωμένα και από μηχανολογικό αλλά και από ανθρώπινο προσωπικό. Ναι. Σήμερα στείλαμε και... Άρα θα υπάρχουν δύο συνεργεία, έτσι. Βεβαίως. Δύο συνεργεία στο κάθε κέντρο υγείας. Για να μπορούμε να εξυπηρετούμε τον κόσμο άμεσα, αν πραγματικά υπάρχει, ξέρω εγώ, μεγάλη συρροή, να μπορούν και τα δύο κέντρα έτσι να εξυπηρετούν γρήγορα και άμεσα. Μάλιστα. Τι οδηγίες λοιπόν σας έχουν δώσει, ποιοι θα έρχονται εκεί, πώς θα έρχονται εκεί, πώς θα κλείνονται τα ραντεβού, τι θα γίνεται ακριβώς? Χρήστο μου, είναι πάρα πολύ απλό και επειδή εδώ είμαστε πάρα πολύ μικρή κοινωνία, τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά, τα ξέρει ο κόσμος από την προηγούμενη ας πούμε συνεργασία μας, όταν δίνουν τα κλασικά, τα καθημερινά ραντεβού, έτσι για να έρθουν να γράψουν τα φάρμακά τους ή και να εξεταστούν ακόμη, αλλά και διαδικτυακά θα μπορούν μέσα από την άλλη συνταγογράφηση να μας ενημερώνουν και εμείς να κλείνουμε το ραντεβού και να ειδοποιούμε. Τώρα, μπορεί οποιοδήποτε να το κάνει αυτό ή θα προηγηθούν κάποιες ηλικίες ή κατηγορίες συμπολιτών μας? Ναι, Χρήστο, αυτό που είπες τώρα είναι πάρα πολύ ουσιαστική η ερώτησή σου. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Ναι. Χρήστο, για όσους θέλουν βέβαια να το κάνουν, δεν είναι υποχρεωτικό το εμβόλιο, αλλά εμείς προτείνουμε, Χρήστο, να γίνει το εμβόλιο, γιατί τα πράγματα αγριεύουν. Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε πρόσφατα για το νέο στέλεχος του ιού στην Αγγλία έχει ξεκινήσει. Βέβαια, αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι δεν έχει σχέση με το εμβόλιο, Χρήστο. Απλώς είναι η μεταδοτικότητά του πιο έντονη. 70% περισσότερη μεταδοτικότητα. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό έχει σημασία και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό και πολύ σωστά η κυβέρνηση, από ό,τι άκουσα, κλείνει τα σύνορα και δεν επιτρέπει μετακινήσεις από Αγγλία προς Ελλάδα ή από Ελλάδα προς Αγγλία και πιθανόν και να ακολουθήσουν και άλλα κράτη, Χρήστο. Ναι. Έτσι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και χαιρόμαστε ιδιαίτερα ότι το εμβόλιο θα είναι πάρα πολύ σύντομα κοντά μας και πιστεύω, Χρήστο, πλέον ότι θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για να καταπολεμηθεί αυτή η κατάρα που λέγεται κορονοϊός. Τώρα, και να μπορέσει ο Έλληνας και η Ελληνίδα να ξαναμπεί πάλι στη φυσιολογική του ζωή. Πρώτα λοιπόν θα εμβολιαστούν οι υγειονομικοί. Ναι. Είναι βέβαιο ότι θα εμβολιαστούν όλοι οι υγειονομικοί, κύριε Μαγαλιά, γιατί και εδώ είπατε είναι προαιρετικό. Υπάρχει κάποια επιφύλαξη από συναδέλφους σας, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό κτλ? Χρήστο, από ό,τι διαπιστώ. Δηλαδή, στο νομό μας, δηλαδή στα κέντρα υγείας, στο νοσοκομείο, πιστεύετε θα εμβολιαστούν οι πάντες? Είναι σίγουρο, Χρήστο, γιατί βλέπω εδώ, γιατί και βγάλαμε μια κατάσταση και με τα ονόματα των συναδέλφων και του παραϊατρικού προσωπικού και σχεδόν το 99,9% υπέγραψε, Χριστό. Μάλιστα. Λέμε ότι είναι υποχρεωτικό, αλλά έτσι πώς θα πάνε τα πράγματα στη ζωή μας, θα γίνει έμεσα, ότι δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά θα γίνει έμεσα υποχρεωτικό. Χρήστο μου, είναι το νοσηλευτικό προσωπικό και το ιατρικό και το παραϊατρικό. Έχει άμεση σχέση με το πρόβλημα αυτό. Σωστό. Και νομίζω ότι είναι το αυτονόητο ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα ο υγειονομικός να εμβολιαστεί, βεβαίως. Τώρα, για τον υπόλοιπο κόσμο λένε ότι αν δεν το κάνεις δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά αν δεν το κάνεις δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις. Δεν θα μπορείς να μπεις ίσως στο λεωφορείο. Δεν θα μπορείς να μπεις στο αεροπλάνο. Δεν μπορείς να μπεις. Μάλιστα.
Δεν ξέρω, Χρήστο. Στη δουλειά σου ίσως αύριο. Τέτοιου είδους πληροφόρηση δεν έχω, Χρήστο, αλλά και δεν μας απασχολεί εμάς, γιατί εμείς είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε, Χρήστο. Τώρα, να έρθουμε λίγο σε αυτές τις ιδιαιτερότητες. Εσείς, από αυτά που ακούμε, για να δούμε τι από αυτά που ακούμε είναι αλήθεια, τι όχι. Θα υπογράφει κάποιος που έρχεται εκεί για το εμβόλιο ότι το κάνουμε την ευθύνη μου και δεν έχει καμιά ευθύνη η εταιρεία που το παράγει? Υπάρχει Χρήστο, τέτοιο έγγραφο το οποίο θα υπογράφουμε? Αυτό το έγγραφο δεν το έχουμε πάρει, Χρήστο, ακόμη. Μόλις το πάρουμε θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερο. Θα υπάρχει δηλαδή? Δεν έχω την αίσθηση πως δεν έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, Χρήστο. Το λέμε αυτό γιατί για κανένα άλλο εμβόλιο νομίζω δεν υπογράφουμε για κάποιο άλλο εμβόλιο. Ας πούμε τις γρήπες που το κάνουν οι περισσότεροι. Όχι, απλώς διαπιστώνω ότι από ό,τι πληροφορίες έχω και από ό,τι ακούω θα έχει σχέση με τις έντονες αλλεργίες που έχει ο κόσμος προς τα φάρμακα. Θα υπάρχει ένα χαρτί που θα συμπληρώνουμε λοιπόν με με τυχόν παρενέργειες που μπορεί να έχει αυτό. Βεβαίως. Για να συμπληρώσετε να βλέπετε. Ναι, νομίζω ότι θα αφορά, ας πούμε, αυτό που είπα, ότι οι αλλεργίες οι έντονες, και όχι οι αλλεργίες της καθημερινότητος, ναι, δεν αναφέρεται σε αυτό, αναφέρεται σε έντονες αλλεργίες, σε τροφές, σε φάρμακα κτλ. Στη συνέχεια για ανθρώπους που παίρνουν αντιπυκτικά θα πρέπει προφανώς να τα κόψουν 2-3 μέρες νωρίτερα, έτσι, γιατί με το τρύπημα να μην έχουμε κάποια μικροαιμορραγία κτλ. Τέτοια πράγματα, Χρήστο, αλλά νομίζω ότι θα είμαι σε θέση το αργότερο σε μια εβδομάδα, Χρήστο, να τα ξαναπούμε και να ενημερώσουμε και στον κόσμο και σε αυτό το θέμα. Εμείς τώρα αυτά που λένε ότι είναι μείον 70 οι βαθμοί, ναι, πού τα συντηρούμε αυτά για να τα κάνετε τα εμβόλια εσείς? Χρήστο μου, από τη στιγμή που θα μας το μεταφέρουν, μπορούμε να το συντηρήσουμε σε κανονικό ψυγείο, εμπορικό ψυγείο. Για 5 μέρες που για λένε. Για 5 μέρες, ναι, δεν έχουν ανάγκη. Στις 5 μέρες όμως εμείς πρέπει να τα έχουμε καταναλώσει. Ουσιαστικά θα είναι 4, γιατί μια μέρα θα φάτε στη μεταφορά. Ακριβώς. Καταλαβαίνω ότι θα ακριβώς. Όπως το λες ακριβώς, ναι, έχεις πάρα πολύ καλή ενημέρωση. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Διαφέρει, ας πούμε, το εμβόλιο αυτό σε διαδικασία με τα υπόλοιπα εμβόλια? Γιατί ακούμε ότι θα πρέπει κάποιος να καθίσει άλλη μία ώρα εκεί. Μήπως αυτή την ώρα παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, όπως είπαμε μια αλλεργία, να του δώσετε κορτιζόνη, τι δίνετε, δεν ξέρω ακριβώς, για να μπορέσει να συνέλθει αν πάθει κάποιο αλλεργικό σοκ? Ο καθένας που θα κάνει το εμβόλιο θα κάθεται άλλη μια ώρα εκεί? Όχι, Χρήστο, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο τέτοιο θέμα, γιατί συνήθως στα 5-10 λεπτά που ούτως ή άλλως παραμένει ο ασθενής μετά τον εμβολιασμό. Φαίνεται αυτό από την πρώτη ώρα, Βέβαια και στους προηγούμενους εμβολιασμούς, στον πνευμονιόκοκο, στην γρήπη, τους κρατάμε 5-10 λεπτά πάντα. Πάντα. Έτσι. Αν θέλει, μπορεί να κάτσει και παραπάνω. Θα κάτσει κανένα παραπάνω, σου λέει ο άλλος, μην πάθω τίποτα, να με δώσει γιατρού. Καμία αντίρρηση. Έχουμε και τους χώρους που μπορεί να καθίσει όσο θέλει. Ωραία. Άρα λοιπόν, μόνο όσο χρειάζεται θα καθίσει κάποιος εκεί. Πάντως είστε έτοιμοι εσείς για αν υπάρχει κάποιο αλλεργικό σοκ να μπορέσετε να τον συνεφέρετε τον άνθρωπο? Αλίμονο. Υπάρχει ολόκληρο συνεργείο και γιατρών και νοσηλευτριών. Τα πάντα έχουμε μπαίνει μέσα. Ναι, άλλο ερώτημα τώρα. Θα μπαίνει μέσα στο κέντρο υγείας ή θα γίνεται έξω στα COVID τις αίθουσες? Όχι. Τα εμβολιαστικά κέντρα είναι μέσα στο κέντρο. Μέσα στο κέντρο θα είναι. Ναι. Αφού ελέγξουμε εκ των προτέρων έτσι, για τον κορεσμό του, τη θερμοκρασία του κτλ. Θα γίνεται πρώτο έλεγχος του ανθρώπου. Βέβαια, η διαδικασία αυτή δεν σταματάει, Χριστό, θα συνεχίσει. Ωραία. Πάντως τα εμβολιαστικά είναι μέσα, δεν είναι στο κοντέινερ. Σας έχουν ενημερώσει πότε θα κάνετε τα πρώτα εμβόλια και αν θα προλάβετε να τα κάνετε μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς? Χριστό, ή όχι? Αυτό θα εξαρτηθεί από το τι δόσεις θα πάρουμε τελικά. Σε πρώτη φάση, 5 νοσοκομεία κεντρικά των Αθηνών θα αρχίσουν να εφαρμόζουν τον εμβολιασμό. Στη συνέχεια πιστεύω ότι θα έρθουν και σε εμάς. Άρα δεν είμαστε σίγουροι ακόμη αν θα τα έχουμε πριν το τέλος της χρονιάς. Εγώ από την πληροφόρηση που έχω θα τα έχουμε πριν το τέλος της χρονιάς. Αλλά θα τα έχουμε. Χρήστο μου, βέβαια αυτό είναι θέμα και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πότε θα μεταφέρει τον αριθμό των εμβολίων που χρειαζόμαστε. Τώρα να ρωτήσω το εξής. Στο κέντρο υγείας το οποίο είστε εκεί, στο Άργος, ναι, θα είστε ο πρώτος που θα κάνετε και το εμβόλιο? 100%. Μάλιστα. 100%. Κύριε Μαγαλιά, όταν θα έρθει εκείνη η μέρα, λογικά θα τα ξαναπούμε όπως καταλαβαίνετε. Πιστέψτε με, εγώ θα σας πάρω για να σας ενημερώσω, ο Χρήστο. Δεν χρειάζεται να με πάρετε εσείς. Καλημέρα, καλή δύναμη σε σένα και την Έλενα. Είστε ένα εξαιρετικό ζευγάρι εκεί πέρα και σας απολαμβάνω πραγματικά όταν σας ακούω. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Αυτά λοιπόν με τον κύριο Μαγαλιό. Ελενάκι μου. Ναι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα και περάσαμε και την ώρα των διαφημιστικών, όπως καταλαβαίνεις. Δεν πειράζει, καλά κάναμε. Σου λύθηκαν απορίες. Ο κύριος Μαγαλιός, βεβαίως. Σου λύθηκαν απορίες. Πάμε λοιπόν, ίσως μέχρι το τέλος της χρονιάς καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να έχουμε και τα εμβόλια στην Καστοριά. Και όπως εξήγησε και ο κύριος Μαγαλιός, θα είναι ο πρώτος που θα το κάνει μόλις φτάσουν τα εμβόλια στο κέντρο υγείας του Άργους. Κέντρο υγείας Άργους, κέντρο υγείας στο ΙΚΑ της Καστοριάς που λέμε και κέντρο υγείας Μεσοποταμίας θα είναι τα εμβολιαστικά κέντρα για τον νομό Καστοριάς. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.